Οι ανεξάρτητοι Έλληνες μπαίνουν σε αυτή την προεκλογική περίοδο με αυξημένη αισιοδοξία, με πείσμα, με επιμονή, αλλά και με πίστη ότι οι Έλληνες στις 17 Ιουνίου δεν θα ακυρώσουν την ψήφο τους και την επιλογή τους στις 6 Μαΐου. Στις 6 Μαΐου οι Έλληνες ψήφισαν την απόφασή τους να ζήσουν έξω από το μνημόνιο, να ζήσουν μέσα στο ευρώ, αλλά με αξιοπρέπεια, με προοπτική, με τη δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα καλύτερο μέλλον. Είμαστε πεπισμένοι ότι στις 17 Ιουνίου θα επικυρωθεί αυτή η απόφαση με την επιλογή των Ελλήνων να στηρίζουν περισσότερο το κίνημά μας, αλλά και κάθε φωνή η οποία πιστεύει ότι δεν μπορεί παρά μόνο έξω από το μνημόνιο να υπάρξει Ελλάδα. Θα καλέσουμε τους Έλληνες, πηγαίνοντας παντού, στις δουλειές τους, στα χωριά τους, στις πλατείες, στους τόπους κοινής συνάντησης, να ενημερωθούν για το πρόγραμμά μας. Έχουμε αυτή τη φορά και το χρόνο και τη δυνατότητα. Θα προκαλέσουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους να μας αντιπαραθέσουν το δικό τους πρόγραμμα, για να αποδειχθεί περίτρανα ότι το πρόγραμμα των πολιτικών μας αντιπάλων είναι το μνημόνιο και αντιπαρατίθεται στο δικό μας πρόγραμμα, που είναι πρόγραμμα εθνικής αντίδρασης, πρόγραμμα εθνικής αντιπρότασης. Πιστεύουμε ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να διαταράσει την εθνική συνοχή. Όλοι οι Έλληνες βλάπτονται από το μνημόνιο. Συνεπώς, είναι παράδοξο ο κύριος Τσίπρας να οραματίζεται κυβέρνηση της αριστεράς, σπρώχνοντας τους μισούς Έλληνες έξω από αυτό το εγχείρημα. Και από την άλλη, ο κύριος Σαμαράς να μιλάει για κεντροδεξιά δίθεν φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, σπρώχνοντας τους άλλους μισούς Έλληνες απέναντί του. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες πιστεύουν ότι το 2012 είναι πολύ μακριά από την εποχή που άφησε πίσω του ο εμφύλιος διχασμός. Αυτό που χρειαζόμαστε αυτή την ώρα είναι ενότητα, εθνική ενότητα. Θα είμαστε οι ρυθμιστές και οι εγγυητές της εθνικής ενότητας και της εθνικής σταθερότητας. Όχι μόνο με το πρόγραμμά μας, το οποίο στοχεύει σε εθνική αντίδραση και εθνική ανάταση. Θα είμαστε οι ρυθμιστές εκεί, την επόμενη μέρα των εκλογών, για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικού σκοπού, που θα δίνει στην Ελλάδα προοπτική, που θα της δίνει πίσω κάτι από το χαμένο της κύρος και την χαμένη της αξιοπρέπεια, και θα επιτρέπει στην Ελλάδα να προσέλθει και πάλι στην Ευρώπη ως ισότιμος εταίρος, για να διεκδικήσει σε μια στρογγυλή τράπεζα των ηγετών, χωρίς την συνοδεία των τραπεζιτών, αυτό που αξίζει στους λαούς της Ευρώπης. Ενότητα, αλληλεγγύη, προοπτική.